θα κλείσουμε σήμερα με αυτό που ακούσατε και στη συζήτηση με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Καταναλωτών Δάνειο Λιπτών, που είπε ότι και η προσπάθεια που γίνεται από το 2018 με αυτή την κατάθεση προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με την οποία ζητείται η ακύρωση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, κατάθεση που έκανε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου με την πλεύση Ελευθερίας, τον πολιτικό σχηματισμό, αλλά και με μια πλειάδα νομικών, εκδικάζεται την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου. Καλημέρα, κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Βλέπω εδώ ότι έχετε βγάλει και μια ανακοίνωση με την οποία καλείτε τον κόσμο, λέγοντας ότι η διαδικασία είναι δημόσια και ανοιχτή και η παρουσία της κοινωνίας έχει μεγάλη σημασία για την ερχόμενη Τρίτη στις 9 το πρωί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που είναι στην Πανεπιστημίου, αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Τι ακριβώς όμως συνιστά αυτή η προσφυγή? Είναι μια προσφυγή που κάναμε το 2018. Θα θυμάστε ότι από το 2016 που άρχισαν οι πληστηριασμοί επί Τσίπρα, ήμασταν και εγώ προσωπικά και η Πλεύση Ελευθερίας και κινήματα πολλά που ήταν ενεργά, ήμασταν κάθε Τετάρτη στα Ειρηνοδικεία και σταματούσαμε τους πληστηριασμούς που γίνονταν, τους φυσικούς, ας το πούμε έτσι, πληστηριασμούς που γίνονταν στα Ειρηνοδικεία κάθε Τετάρτη. Mm-hmm. Η απάντηση που έδωσε η κυβέρνηση Τσίπρα στο ότι προστατεύαμε τα σπίτια των πολιτών ήταν από τη μία πλευρά να κάνει ιδιώνυμο αδίκημα, δηλαδή πιο βαρύ αδίκημα, το να σταματάς πληστηριασμούς. Αυτός ήταν ο πρώτος ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασαν. Ο άλλος ήταν η καταστολή, η οποία βρέθηκε σε φοβερή έξαρση από από το φθινόπωρο του 2017, από τον Νοέμβρη του 2017. Και ο τρίτος και πιο εφιαλτικός, γιατί και την καταστολή την αντιματοποίησαμε και την ποινικοποίηση την αντιματοποίησαμε, ο πιο εφιαλτικός όμως τρόπος ήταν η επινόηση αυτού του συστήματος που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο, των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, με το πάτημα ενός κουμπιού να σου παίρνουν το σπίτι χωρίς δημοσιότητα, χωρίς δικαστική εγγύηση, χωρίς να γίνεται στα δικαστήρια η διαδικασία, χωρίς να είναι δημόσια, χωρίς καν να είναι παρόν ο συμβολιογράφος που κάνει τον πληστηριασμό στο γραφείο του, να γίνεται σε μια πλατφόρμα χωρίς καμία εγγύηση. Αυτή την πλατφόρμα την ανέθεσαν μάλιστα σε έναν συντοπίτη του κυρίου Κοντονή, επιχειρηματία που δεν είχε καμία προηγούμενη εμπειρία στον τομέα αυτό. Είχε το 11880, το 090, είχε διάφορες τέτοιες επιχειρήσεις, καμία σχέση με το να διαχειρίζεται κανείς την περιουσία, την πρώτη κατοικία, το βιός της ελληνικής κοινωνίας. Αυτή λοιπόν την διαδικασία εμείς την καταγγείλαμε από την αρχή και δεν περιοριστήκαμε βέβαια σε καταγγελίες πολιτικές και λεκτικές. Κάναμε και νομικές ενέργειες ήδη από το 2018. Καταθέσαμε αυτή την αίτηση ακύρωσης κατά των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, η οποία έρχεται η ώρα τώρα να δικαστεί στις 28 Φεβρουαρίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και με αυτή την δίκη εγώ ευελπιστώ, και αυτό θα προσπαθήσω μαζί με τους συναδέλφους που θα συμπαρασταθούμε, με τον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο, τον πατέρα μου που επίσης θα παρασταθεί, και με εξαιρετικούς συναδέλφους που θα είμαστε μαζί, αυτό που θα προσπαθήσουμε είναι να ανατρέψουμε το καθεστώς που έχει δημιουργήσει ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, και η απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία ουσιαστικά έδωσε τα εύσημα στα φαντς, τα οποία αυτή τη στιγμή λιμένονται και εποφθαλμιούν και επελάβουν στην περιουσία των απλών ανθρώπων που την έχτισαν με τον ιδρώτα τους, με τον κόπο τους, με τη δουλειά τους, με την αγωνία τους τόσα χρόνια. Όταν λέμε η διαδικασία είναι δημόσια, κύριε Σαχίνη, και η παρουσία της κοινωνίας είναι ζωτική, το εννοούμε, γιατί ξέρετε είναι αλλιώς να γίνεται μια δίκη σε μια άδεια αίθουσα και το δικαστήριο να μην αισθάνεται ότι η κοινωνία παρακολουθεί, και είναι εντελώς διαφορετικό να είναι η αίθουσα γεμάτη, να είναι οι πολίτες και μέσα και έξω από το δικαστήριο, να υπάρχει δηλαδή το ενδιαφέρον και η παρουσία της κοινωνίας και η
παλόμενη συμμετοχή του κόσμου, που αυτή μπορεί, και αυτό πιστεύω, αυτή είναι που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα και να αλλάξει και τον ρου της ιστορίας. Κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω αν θα έχει την ίδια ταχύτητα η έκδοση απόφασης και καθαρογραφής από το ΣΤΕ, της όποιας απόφασης, σε σχέση με αυτή του Αρείου Πάγου. Όμως ας κάνω την υπόθεση εργασίας, δεν προοικονομώ τίποτα, ότι το ΣΤΕ δέχεται την προσφυγή, την κάνει δεκτή και ακυρώνει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, παρακαλώ? Σημαίνει ότι ακυρώνονται όλοι οι πληστηριασμοί που έχουν γίνει με αυτόν τον τρόπο, και σημαίνει ακόμη ότι δεν μπορούν να γίνουν άλλοι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Δηλαδή ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που περιμένουν να βγουν στο σφυρί τα σπίτια τους, οι μικρές περιουσίες τους, ή τα χωράφια τους, τα μαγαζιά τους, όλοι αυτοί οι άνθρωποι τουλάχιστον προς ώρα θα προστατευτούν. Και από εκεί και πέρα αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να αντιπαλέψουμε την όποια άλλη διαδικασία πρόκειται να δρομολογηθεί. Γιατί εντάξει, καταλαβαίνετε ότι δεν είμαστε αφελείς. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι θα προσπαθήσουν με άλλο τρόπο πάλι να πάρουν τα σπίτια των ανθρώπων. Αλλά και εμείς με άλλους τρόπους πάλι θα είμαστε ξανά παρόντες, και η πλεύση ελευθερίας και εγώ προσωπικά, γιατί ξέρετε ότι σε αυτό έχω αφιερώσει τη ζωή μου. Αυτό κάνω και ως δικηγόρος και το κάνω αφιλοκερδώς για πάρα πολλούς συνανθρώπους μας. Μακάρι να μπορούσα για όλους, δυστυχώς δεν επαρκώ. Αλλά το κάνω πραγματικά πιστεύοντας ότι δεν είναι ποτέ δυνατόν το 2023, το 2022, το 19, το 18, το 17 να βρίσκονται σε ανασφάλεια σε σχέση με το πιο θεμελιώδες δικαίωμα, το δικαίωμα στη στέγη, τόσοι συνάνθρωποι μας οι οποίοι θυματοποιήθηκαν ανυπαίτια. Δεν μπήκαν στη θέση του οφηλέτη γιατί ήταν κακοπληρωτές και κακόπιστοι. Μπήκαν στη θέση του οφηλέτη διότι κατέρρευσε η οικονομία και οι τράπεζες με τεράστια ευθύνη των κυβερνήσεων, οι οποίες μέχρι την κατάρρευση διαβεβαίωναν ότι δεν θα υπάρξει οικονομική κρίση και ότι οι τράπεζες είναι κρατές και δεν έχουν τοξικά προϊόντα. Τα θυμάστε αυτά. Υπάρχει λοιπόν μια τεράστια ευθύνη των κυβερνήσεων, υπάρχει τεράστια ευθύνη και των τραπεζών και των τραπεζιτών, αλλά ποιος θα την αναζητήσει αυτή την ευθύνη όταν έχουμε κυβερνώντες οι οποίοι είναι οι ίδιοι χρεωμένοι στις τράπεζες με σκανδαλώδεις τρόπους, και αντιλαμβάνεται κανείς ότι μπαίνουν σε μια διαδικασία και συναλλαγής για τη δική τους έκθεση. Είναι προφανές ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να προστατεύσουν τον κόσμο. Δεν μπορούν να αντιπαρατεθούν με τις τράπεζες και τους τραπεζίτες και δεν μπορούν να τους επιβληθούν. Ενώ θεσμικά η κυβέρνηση και η σημερινή κυβέρνηση, βεβαίως πρωτίστως που έχει την εξουσία να πάρει τέτοια πρωτοβουλία, θα έπρεπε και θα όφιλε να νομοθετήσει άμεσα για να προστατεύσει την πρώτη κατοικία και τη μικρή περιουσία των ανθρώπων. Είναι μεγάλη υποκρισία ο κύριος Τσίπρας που έφερε τους πληστηριασμούς και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς να μας παριστάνει τον προστάτη της πρώτης κατοικίας, και είναι μεγάλη υποκρισία ο κύριος Μητσοτάκης που εφαρμόζει όλους τους νόμους Τσίπρα να παριστάνει τον ανήμπορο, ενώ μπορεί αυτούς τους νόμους να τους αλλάξει. Άρα είναι εξόχως πολιτικό θέμα η αντιμετώπιση του, και δεν μιλάμε εδώ, καλά το είπατε, γιατί η καραμέλα η γνωστή είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι οποίοι ρίστον παρόδο, κάποιοι εξ αυτών, όχι όλοι, φαίνεται να προχωρούν σε ρυθμίσεις. Μια χαρά. Κύριε Σαχίνη, είναι μύθος τα περί στρατηγικών κακοπληρωτών. Αυτό είναι μια επινόηση του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος θέλησε να μας πει όταν έχω, ξέρετε πόσους ανθρώπους έχω υπερασπιστεί, οικογένειες που πήγαν να βγουν στο δρόμο, γυναίκες μόνες τους, ανθρώπους με υποστήριξη μηχανική, με υποστήριξη οξυγόνου που τους κόβανε το ρεύμα, τους βγάζανε από τα σπίτια τους. Δεν είναι αυτοί τώρα οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, δεν είναι αυτοί οι εχθροί της οικονομίας και της κοινωνίας. Αυτά είναι γελοιότητες. Αυτή η επινόηση ήταν επινόηση Τσίπρα ουσιαστικά για να κυλιδώσει τους ανθρώπους που αγωνίζονταν κατά των πληστηριασμών και να τους εμφανίσει ότι δήθεν υπηρετούσαν κάποια σκοτεινά συμφέροντα και κάποιους φοβερούς, ας πούμε, κρατέους. Δεν είναι έτσι. Οι άνθρωποι που έχουν λεφτά και που είναι κρατεοί οικονομικά δεν χάνουν ούτε τα σπίτια τους ούτε τις περιουσίες τους. Αυτοί που χάνουν τα σπίτια τους είναι οι άνθρωποι που καταστράφηκαν μέσα από τις τραγικά
σφαλερές και τρομακτικά αντικοινωνικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν από το 2010 τουλάχιστον και μετά, και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι παρέμειναν και παραμένουν δυστυχώς απροστάτευτοι. Εγώ έχω την άποψη, και είναι και νομική και πολιτική η άποψή μου αυτή, είναι άποψη που εκφράστηκε και από τη θέση μου ως Πρόεδρου της Βουλής όταν φτιάξαμε την Επιτροπή για το Λογιστικό Έλεγχο του Χρέους. Έχω την θέση και την άποψη ότι είναι και νομικά επιβεβλημένο και πολιτικά απαραίτητο και υποχρεωτικό να αναλυφθεί πρωτοβουλία με την οποία θα διαγραφούν οι αξιώσεις των τραπεζών, οι οποίες αντιστοιχούν σε χρήματα που οι τράπεζες έχουν ήδη πάρει από τις ανακεφαλαιοποιήσεις. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να έχουν πληρωθεί με δημόσιο χρήμα οι τράπεζες και να εξακολουθούν να διεκδικούν αυτά που έχουν πάρει με δημόσιο χρήμα, δηλαδή από όλους μας. Θα πρέπει να διαγραφούν επίσης εκείνα τα ποσά τα οποία οι τράπεζες απεμπόλησαν και οι κυβερνήσεις απεμπόλησαν όταν πουλήθηκαν οι μετοχές των τραπεζών και οι αξιώσεις τους σε funds αντί πινακίου φακής. Δεν μπορεί να έχει πουληθεί μια αξίωση για ένα ευρώ, δηλαδή η τράπεζα να έχει δεχτεί ότι αποζημιώνεται αν της δώσουν ένα ευρώ, και το fund που αγόρασε για ένα ευρώ να κυνηγάει τον πολίτη για 10.000 ή για 20, για 30, για 40. Αυτό είναι... δεν έχει καμία σχέση με κράτος δικαίου, δεν έχει καμία σχέση με κοινωνικό κράτος δικαίου, δεν έχει καμία σχέση με ανάπτυξη και όλα αυτά που ευαγγελίζεται η σημερινή κυβέρνηση, δεν έχει καμία σχέση με φιλελεύθερη οικονομία που ευαγγελίζεται η σημερινή κυβέρνηση. Είναι ένας τρομακτικός κανιβαλισμός, μια φοβερή εγκατάλειψη της κοινωνίας να γίνει βορρά σε συμφέροντα και σε νομικά μορφώματα όπως είναι τα funds, τα οποία τα νομοθέτησε ο κύριος Τσίπρας, αυτά τα εξαμβλώματα τα νομικά, τα οποία τελικώς κερδοσκοπούν σε βάρος των απλών και ανυπεράσπιστων των ανθρώπων, που οι πιο πολλοί από αυτούς θα μπορούσαν να ακυρώσουν τους πληστηριασμούς, αλλά δεν έχουν τα χρήματα ούτε καν να δώσουν τα παράβολα για να γίνουν ανακοπές. Εγώ όποιον άνθρωπο έχω υπερασπιστεί σε τέτοια υπόθεση, έχω βάλει μόνο μου και τα έξοδα για να υπάρξουν τουλάχιστον νομικές διερευνήσεις και αποφάσεις, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων δεν μπορεί να καλύψει ούτε αυτό, και εκεί βασίζεται αυτή η τρομακτικά ανήθικη διαδικασία, στην αδυναμία δηλαδή του πολίτη. Και εκεί το κράτος δεν επιτρέπεται να είναι απόν. Στην αδυναμία του πολίτη είναι που φαίνεται το κράτος και η ποιότητά του. Κυρία Κωνσταντοπούλου, ξέρετε, καλά το λέτε εσείς, γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα και σε σχέση με την εκτελεστική εξουσία και τον έλεγχο μιας σειράς τέτοιων κινήσεων που εμφανίζεται διαχρονικώς να κάνει τον τροχονόμο, αλλά και με τους ίδιους ελεκτικούς μηχανισμούς της Τραπέζης Ελλάδος. Θέλω να σας πω, για παράδειγμα, ότι εδώ και τρεις ημέρες, στο σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρι, με βάση τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελπίδα των Σεισμοπαθών, γίνεται μπλοκάρισμα, προσέξτε, τραπεζικών λογαριασμών που έχουν μέσα κονδύλια από το πρόγραμμα αρρωγή στήριξης των σεισμοπαθών. Και ενώ υπάρχει ΦΕΚ ότι είναι ακατάσχετοι λογαριασμοί, μπαίνουν τράπεζες και τις μπλοκάρουν. Σας ευχαριστώ που μου το θέτετε υπόψη αυτό. Είναι τρομακτικό, δεν το γνώριζα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ενημερώνετε, γιατί είναι άλλο ένα δείγμα. Έχω ανάλογα παραδείγματα και γνώση αναλόγων ζητημάτων, όπου κατάσχονται μισθοί, κατάσχονται διατροφές για παιδιά, κατάσχονται σε ανθρώπους ανάπηρους στα επιδόματα. Είναι τρομακτικά αυτά τα οποία συμβαίνουν. Η Τράπεζα της Ελλάδος βεβαίως δεν είναι κάτι απρόσωπο. Το ότι διοικείται σήμερα από τον κύριο Στουρνάρα, που ήταν ο Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Σαμαρά, και ότι πια υποκλίνονται στον κύριο Στουρνάρα όλοι, και ο κύριος Τσίπρας αναφέρεται στον κύριο Στουρνάρα για να μας πει τι θα κάνει πολιτικά. Αυτά όλα είναι σημεία των καιρών, αρκετά αποκαρδιωτικά, αλλά από την άλλη μας δίνουν και την αίσθηση του ποια είναι αυτά που πρέπει να αλλάξουν. Δεν μπορεί δηλαδή τα αποτυχημένα πολιτικά πρόσωπα, εκείνοι που ουσιαστικά μαυρίστηκαν από την κοινωνία, εκείνοι που άσκησαν εξουσία σε πείσμα της λαϊκής βούλησης, εκείνοι οι οποίοι τελικώς περιφέρονται ως εφεδρίες
του πολιτικού συστήματος και του τραπεζικού συστήματος, δεν μπορεί άλλο αυτοί να καθορίζουν τις ζωές μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε, ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και μας είπε για την αριστεία. Και μετά τον είδαμε να διορίζει τα ξαδέρφια του, τα ανήψια του, ανθρώπους χωρίς πτυχία, να φέρνει ειδικές διατάξεις και τροπολογίες της τελευταίας στιγμής για να βάλει τους εκλεκτούς του, να κάνει απευθείας αναθέσεις και ούτω καθεξής. Δεν είναι αυτό, αυτό δεν έχει καμία σχέση με την αξιοκρατία στην οποία πιστεύουμε, πιστεύω εγώ, πιστεύει η πλεύση ελευθερίας και την υπηρετεί και την έχει πολύ ψηλά στη διακήρυξή της. Δηλαδή άνθρωποι άξιοι με βάση τα προσόντα τους να αναλάβουν στο πεδίο της γνώσης τους και της ικανότητάς τους προκειμένου να προσφέρουν στην πατρίδα. Εγώ αυτό, κύριε Σαχίνη, επιδιώκω και γι' αυτό παλεύω να φτάσουμε σε ένα σημείο πραγματικά να μας κυβερνούν και να έχουμε στην πολιτική σκηνή και στις θέσεις ευθύνης ανθρώπους οι οποίοι δεν θα κοιτάνε τι θα κερδίσουν και σε ποια καρέκλα θα κάτσουν και τι μισθούς θα εισπράξουν, αλλά θα κοιτάνε πώς θα βάλουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και όλη τους την δυνότητα στην υπηρεσία της κοινωνίας. Και αυτό είναι που πρεσβεύει η πλεύση ελευθερίας και με βάση αυτό προσκαλώ και προσκαλούμε τους ανθρώπους να έρθουν να συστρατευτούν μαζί μας και αυτή την περίοδο που θα έχουμε σε λίγο εκλογές, όποτε και αν είναι αυτές. Που σημαίνει ότι πολιτικά θα μετέχετε στις εκλογές. Θα μετέχουμε, κύριε Σαχίνη. Η πλεύση ελευθερίας θα είναι παρούσα στις εκλογές. Θα απευθύνουμε και ανοιχτό ευρύτατο κάλεσμα στον κόσμο να μας στηρίξει, όχι μόνο με την ψήφο του, αλλά και με τη συμμετοχή του και συμμετέχοντας στα ψηφοδέλτια μας. Ξέρετε, η πλεύση ελευθερίας, το έχετε καταλάβει, δεν είναι ένα κλασικό κόμμα, δεν έχει δομές κόμματος, δεν έχει κομματικά στελέχη με την παραδοσιακή έννοια, δεν έχει όργανα, είναι μια οριζόντια πρωτοβουλία. Όποιος πραγματικά θέλει να προσφέρει και δεν είναι... δεν είναι βρώμικος και δεν έχει συμμετάσχει στις καταστροφικές πολιτικές του όλης της προηγούμενης περίοδου, είναι ευπρόσδεκτος. Εγώ προσωπικά σε αυτή την προσπάθεια έχω μπει από την πραγματική πίστη μου ότι μπορώ να προσφέρω στην ελληνική κοινωνία και στην πατρίδα μας και από την πραγματική επιθυμία μου να το κάνω. Το έχω δείξει και με την δημόσια πορεία μου, αλλά και με την κοινωνική μου δράση και τη δικηγορική μου δραστηριότητα. Αυτό που κάνω στη ζωή μου, να υπερασπίζομαι δηλαδή τους ανθρώπους και ειδικά τους πιο αδύναμους ανθρώπους και να παλεύω για το δίκαιο, αυτό είναι που διεκδικώ και με την πολιτική μου παρουσία και αυτό είναι που ζητώ από τους ανθρώπους να στηρίξουν. Γιατί δεν χρειάζεται να νομίζουμε ότι είμαστε καταδικασμένοι να μας κυβερνούν διαρκώς οι φαύλοι, οι ίδιοι και οι ίδιοι και αυτοί τελικά που μας κοροϊδεύουν. Μπορούμε να κάνουμε και άλλες επιλογές και οι άνθρωποι που έχουν πραγματικά, γιατί νομίζω είναι πλειοψηφία στην κοινωνία, κύριε Σαχίνη, οι άνθρωποι που ούτε βολεύονται ούτε είναι ευχαριστημένοι με αυτή την κατάσταση που ζούμε, αυτή η σιωπηρή πλειοψηφία που περιθωριοποιείται, που κάποιοι τη θέλουν ανενεργή, που κάποιοι τη θέλουν να μην πάει ακόμα και να ψηφίσει, αυτή η σιωπηρή πλειοψηφία είναι σημαντικό να ενεργοποιηθεί τώρα. Κυρία Κωνσταντοπούλου, να σας ευχηθώ καλή Σαρακοστή και βεβαίως φαντάζομαι ότι το ραντεβού για σας είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας επί της Πανεπιστημίου την ερχόμενη Τρίτη σε 9 το πρωί. Ναι, κύριε Σαχίνη, το ραντεβού είναι για την Τρίτη. Εγώ στο τριήμερο θα προετοιμάζομαι για τη δίκη αυτή, την οποία θεωρώ εξαιρετικά σημαντική. Και ξαναλέω ότι η παρουσία των πολιτών είναι πάρα πάρα πολύ αναγκαία. Δεν είναι απλώς ευπρόσδεκτη και ευχάριστη. Είναι αναγκαίο στοιχείο ενός ηχηρού μηνύματος που θέλουμε να εκπέμψουμε. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα.